Διαβάζω το βιβλίο μου, γελώ με τις νοσηλεύτριες, τρώω, πειράζω τους γύρω μου και μετά κιουρί, φεύγω. Α, όλα και όλα. Μπορεί να μπαίνω στο ίντερνετ και να διάβαζα ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να μου συμβεί, όμως όταν πήγαινα στις χημειοθεραπείες δεν είναι καλύτερη μου. Αλήθεια το λέω τώρα. Όσο γέλασα εκεί μέσα, είχα να γελάσω τα τελευταία 10 χρόνια. Πόσο δίκιο είχε ο Γρηγόρης, σκεφτόμουν. Βρε κοπελιά, απορώ που βρίσκεις τη διάθεση με το νερό στο χέρι να παραγγέλνεις φαγητό και να τρως. Εγώ δεν έχω όρεξη για τίποτα. Μόνο σκέφτομαι και θυμώνω, μου λέει μια συνάδελφος. Με μένα, με μένα, που άφησα μια ζωή να φύγει για να κάνω τα χατήρια των άλλων. Από το θάλαμο άρχισαν οι συναδέλφες της να ταυτίζονται μαζί της και τα σχόλια να πέφτουν βροχή. Άμα εγώ, πόσο καταπιέστηκα όλα αυτά τα χρόνια, να σηκώνομαι από τα άγρια χαράματα για να κάνω 10 διαφορετικά φαγητά. Ο άντρας μου με ντροκοτόπουλο, η κόρη ψάρι και ο γιος μου είναι χρωτοφάγος. Κάθε μέρα μαγείρευα σε 3 κατσαρόλες, τρέχοντας μετά πήγαινα στη δουλειά και ερχόμουν τον καθένα. Σχόλαγα και στο σπίτι συνέχιζα τις δουλειές. Μια δουλάρα ήμουν. Η πιο λιγομίλητη της παρέας. Δεν είχαμε ακούσει τη φωνή.